Σε επίπεδα που η Ελλάδα είχε πολύ καιρό να δει, κινούνται οι αριθμοί των διαμενών των ετούντων άσυλο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 1,5 χρόνο μετά την ανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση και την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου από τον Νότι Μηταράκη. Το ότι η κατάσταση στα 5 νησιά δεν ήταν βιώσιμη φαινόταν ήδη από νωρίς. Στη δομή της Βιάλ στοιχείο, στο βαθύ της Σάμου αλλά και στη Μόρια στη Λέσβο, οι διαμένοντες ξεπερνούσαν κατά πολύ τις διαθέσιμες θέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιοι αυτοσχέδιοι καταβλισμοί πέριξ των θεσμοθετημένων δομών και οι τοπικές κοινωνίες να ασφικτιούν μαζί με τους ετούντες άσυλο που εγκλωβίζονταν στην Ελλάδα χωρίς ορατές προοπτικές. Η πανδημία, η οποία σχεδόν μηδένισε τις ροές, και η πυρκαγιά που κατέστρεψε το κιτ της Μόριας επιτάχυναν τις εξελίξεις, ειδικά στη Λέσβο. Το κύμα των επιστροφών και κυρίως των μετεγκαταστάσεων, αλλά και η κινητοποίηση της Κομισιόν για ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο βελτίωσαν τις συνθήκες και φέραν μια εικόνα που πριν λίγα χρόνια φαινόταν ως επιθυμητός, αλλά μη πραγματοποιήσιμος στόχος. Στο γράφημα φαίνεται η σύγκριση μεταξύ 2019-2020 και 2021. Ο συνολικός αριθμός έχει κάνει μεγάλη βουτιά και μόνο το ότι οι ετούντες άσυλο στη Λέσβο είναι πλέον λιγότεροι των 5.000 είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Από 121 συνολικά δομές που υπήρχαν στη χώρα μας πέρυσι, έχουν μείνει 36. Και τους τελευταίους 12 μήνες έχουμε θετικό ισοζύγιο. Φεύγουν από τη χώρα μας περισσότεροι από όσοι έρχονται. Κατά συνέπεια, το μεταναστευτικό σήμερα δεν αποτελεί το πρόβλημα που αποτελούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται εγρήγορση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΙΕ για τους πρόσφυγες, το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα ήταν 3.798, εκ των οποίων μέσω θαλάσσης 1.293, πολύ πιο κάτω από τις 9.714 συνολικά το 2020 ή τις 857.000 το 2015. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη από τον Ιανουάριο έχει ανακοινώσει η Frontex, ότι δηλαδή η παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε χαμηλό επταετίας, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου.